Συμπατριώτες και συμπατριώτισες, συντρόφισες και σύντροφοι, μετά από 70 και πλέον χρόνια ευρωπαϊκής ευδαιμονίας που μας προσέφερε η ειρηνική, ενωμένη και ευημερούσα Ευρώπη, όπως πλασματικά την παρουσίαζαν οι εμπνευστές της στην ιδρυτική της διακήρυξη, οι λαοί της Γηρεάς Υπήρου μας, έχουν νιώσει πλέον στο πετσί τους τον πραγματικό λόγο της ύπαρξης και διαιώνησής της. Και αυτός δεν είναι άλλος από τη συμπόρευση και συντονισμό όλων των Ευρωπαίων καπιταλιστών, ώστε αντί να συναγωνίζονται και να ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το ποιος θα πάρει τη λία από τα χέρια του άλλου, να εφαρμόζουν κοινή στρατηγική μέσα από την παραπλανητική αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού. Ξαζουμίζοντα βέβαια από κοινού του λαού και ελέγχοντα τι πλουτοπαραγωγικέ του πηγέ. Από το 1949, με τη σχεδόν παράλληλη ίδρυση του Συμβουλίου τη Ευρώπη και του ΝΑΤΟ, καθώ και δύο χρόνια μετά με τη δημιουργία τη Ευρωπαϊκή Κοινότητα του Άνθρακα και του Χάλιβα, που κοινικά την παρουσίαζαν ω φορέα ελέγχου τη παραγωγή όπλων, ήταν φανερό για το πόσο ειρηνικού σκοπούς θα υπηρετούσε η κοινή αυτή προσπάθεια των δυτικοευρωπαίων συμμάχων μας. Τη βιώνουμε άλλωστε και σήμερα σε όλο τη το μεγαλείο, στην Ουκρανία και στην Παλαιστίνη. Τη ζήσαμε και στον ακροτηριασμό της Ιουγκοσλαβίας και στις ειρηνικέ επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ακολούθησαν μετά και εξακολουθούν βέβαια να εφαρμόζονται μέχρι και σήμερα σε όλα τα Βαλκάνια και όχι μόνο όσο δε για την τάχα οικονομική ανάπτυξη και ευημερία των Ενωμένων ΕΕ, Ευρωπαϊκών Χωρών, θα μπορούσαμε να τη συνοψίσουμε στο δίπτυχο. Οι φτωχοί και μικρομεσαίοι εργαζόμενοι φτωχότεροι και οι κεφαλαιοκράτες πλουσιότεροι με τον υδρό τα πάντα του λαού. Όταν η άρχουσα τάξη της χώρας μας και τα αστικά κόμματα πανηγύριζαν από κοινού το 1981 και διοργάνωναν φιέστες για την είσοδο της χώρας μας στην ΕΟΚ, και 20 χρόνια αργότερα για την αντίστοιχη ένταξή μας στην ΩΝΕ, μονάχα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εναντιώθηκε και με αδιαφυσβήτητα επιχειρήματα ενημέρωνε το λαό για τα δεινά που τον περιμένουν και για τους αγώνες που έχει μπροστά του να αντιπαλέψει. Και βγήκε αληθινό σε όλες τις προσλέψεις. Ιδιαίτερα για τον ευαίσθητο τομέα τη αγροτοκτηνοτροφίας που ήταν ο παραγωγικό καθρέφτη τη Υπήρου μα και η μοναδική πηγή ζωή για τη φτεχότερη περιφέρεια όπω μα έχουν κατατάξει τη Ευρώπη, το ΚΚΕ είχε προβλέψει πω αυτή την ανισότητα που τη βίωναν οι λαοί τη Ευρώπη από το 1962 όταν πρωτοεφαρμόστηκε η πρώτη κοινή αγροτική πολιτική για τον έλεγχο παραγωγής των τροφίμων, θα οδηγούσε σε συρρήκνωση της αγροτικής και εκτινοτροφικής παραγωγής της περιοχής, και της περιοχής μας και γενικότερα της χώρας μας με κίνδυνο φτωχοποίησης των απασχολούμενων στον κλάδο προς όφελο των ολιγοπολίων. Και βέβαια επιβεβαιώθηκε, και εδώ. Και σαν κερασάκι όπως ξέρετε στην Τούρτα μας προέκυψε πρόσφατα και η αναθεωρημένη κοινή αγροτική πολιτική που τσακίζει ακόμα περισσότερο του βιοπαλαιστέ αγρότε, αναγκάζοντά του να βγουν στου δρόμου, για άλλη μια φορά διεκδικώντα τα αυτονόητα. Να πληρώνονται οι κόποι του για να μπορούν να ζήσουν τι οικογένειέ του. Και όχι να μαζεύουν τα λεφτά και να γεμίζουν οι τσέπες των διάφορων καρτέλ, που με τι ευλο... ευλογίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση λιμένονται το χώρο και τη αγροτική παραγωγή. Συμπατριώτησες και συμπατριώτε από το 1981 που στείλαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους πρώτους άμεσα εκλεγμένους από το λαό εθνικούς μας αντιπροσώπους μέχρι και σήμερα που καλούμαστε να ξαναψηφίσουμε σε λίγες μέρες επιβάλλεται όλοι μας να κάνουμε τον απολογισμό της εκλογικής μας προτίμησης. Δηλαδή, 43 χρόνια μετά, τι το ουσιαστικό και ωφέλιμο προσέφερε ο καθένας από τους εκλεκτούς μας στον Έλληνα εργαζόμενο, στον συνταξιούχο, στο νέο και στη νέα, στον αγρότη και στην αγρότησα, τόσο με τις προσωπικές του παρεμβάσεις στο Ευρωκοινοβούλιο, όσο και μέσα από τις πολιτικές που υπηρέτησε διαχρονικά το κόμμα με το οποίο συμπορεύτηκε. Είναι αλήθεια πως η συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών προσέφεραν πολλά αυτά τα χρόνια που πέρασαν υπηρέτησαν πιστά το όραμα για μια Ευρώπη έρμεως στα καπιταλιστικά σχέδια των επιχειρηματικών λόμπι που απομιζούν το ιστέρημα των λαών και προωθούν τη λεγόμενη, όπως κοινικά την αναφέρουν και τώρα, πολεμική οικονομία. Μόνο οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ αποτέλεσαν σταθερό και πολύτιμο στήριγμα του ελληνικού λαού τόσο με τις τοποθετήσεις και την ψήφο τους μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, όσο και με την παρουσία του στους δρόμους του αγώνα μέσα και έξω από τη χώρα. Για να δούμε λοιπόν τι μας άφησαν παρακαταθήκη η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα συμπληρώματα του συστήματος που σήμερα μαλώνουν για το ποιος είναι ο πιο πιστός και αυθεντικός εκφραστής της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατακρεούργημα μισθών και συντάξεων σε αντιδιαστολή με τη μεγάλη ακρίβεια και πληθωρισμό που βιώνουμε. Εξαφάνιση του κοινωνικού κράτους από κρίσιμου τομεί όπως η υγεία, η παιδεία, η κοινωνική μέρημνα. Ένα ταμείο ανάκαμψης που θα το γευτεί η πλουτοκρατία και θα το αποπληρώσει ο λαός μέσα από τα εκατοντάδες προαπαιτούμενα. Εργασιακές συνθήκες γαλέρας χωρίς προοπτική σύνταξη για τους νέους μας. Πράσινη ανάπτυξη με τεράστια κέρδη για τους επενδυτές και πανάκριβο ρεύμα για τους καταναλωτές, για το λαό. Ματωμένα πλεονάσματα για τους πολίτες και λευτόδεντρα σε βιομήχανους, τράπεζες και εφοπλιστές. Πολιτική προστασία έρμεο στο ζύγι κόστους-οφέλους. Επισφάλεια της εθνικής μας κυριαρχίας και ξεπούλημα των πλουτοπαραγωγικών μας πηγών. Και τόσα άλλα τα οποία χρειαζόμαστε ώρες για να τα, να τα αναδείξουμε. Φίλες και φίλοι, τελικά υπάρχει τρόπος αντίδρασης και αναχέτησης αυτής της καταστροφικής πολιτικής. Αυτή η κατάσταση μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο αν ο λαός και η νεολαία δημιουργήσουν νέες αιστείες αγώνων και αντεπίθεσης. Η πρωτιά για τρίτη συνεχή χρονιά της Πανσπουδαστικής στις φοιτητικέ εκλογές είναι το ελπιδοφόρο μήνυμα για όλους εμάς, πω οι νέοι μα βαθίζουν σταθερά στο δρόμο τη ανατροπή του σάπιου συστήματο που επικρατεί και οφείλουμε να του ακολουθήσουμε. Με ένα πολύ δυνατό ΚΚΕ στην Ευρωβουλή και στο εργατικό λαϊκό κίνημα, ο λαό θα είναι πολύ πιο έτοιμο πόλεμο για να διεκδικήσει το δίκιο του τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Με το κόκκινο ψηφοδέλτιο λοιπόν του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα στο χέρι, θα πρέπει να δώσουμε να καταλάβουν ακόμα και εκείνοι που διατηρούν διαφορετικές απόψεις με το κόμμα μας σε συγκεκριμένα επιμέρους ζητήματα, πως την επόμενη των εκλογών, όταν θα εξαφανιστούν όλα αυτά που βλέπουμε, τα selfies, τα TikTok, τα celebrities, Μόνο το ΚΚΕ θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό του λαού και θα παλεύει από όλα τα μετερίζια για τα δίκαια αιτήματά του, όπως κάνει εδώ και έναν αιώνα. Εμπρός, λοιπόν, με πίστη και αυτοπεποίθηση να παλέψουμε για να ανεβάσουμε ακόμα περισσότερο τα ποσοστά μας ώστε το βράδυ της 9 η Ιούνιου να αναθερέψει ο λαός μας και να ζοριστούν τα επιτελεία των Βρυξελών που τολμάνε να, ξεσώ... να εξισώσουν το φασισμό με τον κομμουνισμό. Καλή δύναμη σε όλους.